μια ώρα από την Αθήνα και μετά από μια ιδανικά πανέμορφη διαδρομή φτάσαμε στον προορισμό μας. Καλώς ήρθατε στο The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας. Βρισκόμαστε τώρα σε 330 στρέμματα μέσα, σε ένα σκηνικό western, μέσα στη φύση, στην Άγρια Δύση. Είναι ένα θεματικό πάρκο που λειτουργεί όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι είμαστε καθαρά παιδική κατασκήνωση, από 19 Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου. Κλασική κατασκήνωση με τρεις περιόδους, ανά 22 μέρες αλλάζει περίοδος. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργούμε ιδιωτικά, είτε με διάφορα groups, είτε με οικογένειες, παρέες, γιατί πρωταρχικός μας ρόλος στο ranch είναι το παιδί. Εδώ όποιος έρθει μπορεί να έρθει σε επαφή με τα άλογα, αυτό είναι το βασικό στο ράντζο, να κάνει βόλτα με τα άλογα ή μαθήματα υπασίας. Έχουμε μικρά πόνι που είναι για μικρά παιδάκια έως 5 χρονών που μπορούν να τα πειράξουν, είναι σαν σκυλάκια. Είναι 60 πόντους και δεν μεγαλώνουν άλλο και είναι πάρα πολύ ήρεμα. Επίσης έρχονται γενικά σε επαφή με τη φύση και τα υπόλοιπα ζώα που έχουμε. Έχουμε αγριογούρουνα, ελάφια, γελάδες, πρόβατα. Μπορεί να κάνει τοξοβολία. Έχουμε ένα τρενάκι που κάνει την περιήγηση στο ranch, επειδή είναι 330 στρέμματα και μπορούν να δουν όλα τα ζωάκια που έχουμε. Να χρησιμοποιήσει όλα τα γήπεδα. Μπορούμε να δώσουμε εμείς αθλητικό υλικό, μπάλες, ρακέτες, τένις, πινκ πονγκ. Άννη, πώς παροτρύνεται ένα γονέα να φέρει το παιδί του εδώ στην κατασκήνωση? Πέρα το ότι είναι η μοναδική θεματική κατασκήνωση στην Ελλάδα που έχει αυτό το θέμα το western και παίζει ρόλο μεγάλη υπασία, είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές μέρος για να φέρει ένας γονιός το παιδί του εδώ. Έχουμε πάρα πολύ προσωπικό, γύρω στα 180 με 200 άτομα το καλοκαίρι σε κάθε περίοδο. Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, αποπειρασφάλεια. Είναι περιφραγμένος όλος ο χώρος, σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας ομαδάρχης, ένα 15 παιδιά και ανά 5 ομάδες υπάρχει ένας κοινοτάρχης, υπάρχει ολόκληρο επιτελείο, υπαρχηγή, αρχηγός. Οπότε είναι κάτι που ο γονιός δεν θα διστάσει να στείλει το παιδί του. Μπορεί να έρθει όποιο παιδάκι θέλει. Το 90% των παιδιών που έρχονται κατασκήνωση έρχονται δωρεάν μέσω των ασφαλιστικών ταμείων τους. Τα ταμεία είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και προτείνουμε και λέμε στους γονείς να μας παίρνουν τηλέφωνο, γιατί αναλόγως που εργάζεται το κάθε γονέας μπορεί να δικαιούται δωρεάν κατασκήνωση και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και είναι μια πάρα πολύ καλή παροχή. Τα ταμεία αυτά, για παράδειγμα, είναι τα ταμεία των γιατρών, των δικηγόρων, των μηχανικών. Τα παιδιά τους δηλαδή δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση. Είτε οι εργαζόμενοι στο ΟΤΕ, ο ΣΕΛ, ΤΑΣΚ, οι εργαζόμενοι όλων των τραπεζών. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα ταμεία και πάρα πολλά παιδιά δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση. Διαφορετικά έρχονται ιδιωτικά. Έχουμε αρκετά καλές τιμές.
για αυτά ειδικά που παρέχουμε. Και ιδιωτικά μπορεί να έρθει κάποιος είτε 22 μέρες είτε 11 ημέρες. Α, μπορεί να έρθει δηλαδή και 11 μέρες ένα παιδάκι και να μείνει εδώ πέρα, ναι, σε μια περίοδο που είναι 22 μέρες. Mm-hmm. Ναι, είναι το πιο οικονομικό πακέτο για όσους έρχονται ιδιωτικά. Από εκεί πέρα παρέχουμε πολλές δραστηριότητες, πέρα το ότι είναι μέσα στη φύση, που έχουμε την υπασία, τα άλογα, κάνουμε μαθήματα υπασίας, τοξοβολία, αναρρίχηση. Έχουμε ένα πλήρες αθλητικό κέντρο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πινκ-πονγκ, πισίνες. Και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες. Έχουμε πέτρινο θέατρο και κάθε βράδυ τα παιδιά κάνουν διάφορες εκδηλώσεις από θεατρικά, σινεμά. Yeah.